Θα ξεκινήσουμε μετά του ποδοσφαιρικού τμήματος με το θέμα που καίει και βρίσκεται στην επικαιρότητα φυσικά και δεν είναι άλλο από αυτό της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου. Ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν τα μέλη του Συλλόγου την Παρασκευή και για κάποιες επαφές που έγιναν χθες αλλά και για την τελική ευθεία στην οποία πλέον βαδίζουμε θα μιλήσουμε με ένα από τα μέλη της δίκου σας, της προσωρινής επιτροπής, τον κύριο Παναγιώτη Μαστροθύμιο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, καλά. Είστε καλά? Μετράμε αντίστροφα πλέον, νομίζω, κύριε Μαστροθύμιο. Ελάχιστες ώρες μένουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, την πρώτη προθεσμία που υπάρχει και την ορίζει ο νόμος φυσικά για τα μέλη του Εραστέχνη. Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα ξέρουμε αν κάποιο μέλος του Εραστέχνη έχει καταβάλει χρήματα και έχει είτε καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει τι χρήματα έχουν μπει σε αυτόν τον λογαριασμό, τον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε τράπεζα εδώ και αρκετές μέρες. Ακριβώς. Πιστεύω στις επόμενες 48 ώρες θα έχουμε ακριβή εικόνα του πώς θα κινηθούμε και πού βρισκόμαστε και πώς θα κινηθούμε. Φαντάζομαι ότι Παρασκευή το μεσημέρι έχετε προετοιμαστεί για να, δεν ξέρω, να βγάλετε κάποια ανακοίνωση. Πώς ακριβώς το σκέφτεστε για το λειτουργικό περισσότερο κομμάτι για να γνωρίζει και ο κόσμος, καθώς έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η διαδικασία? Αυτό θα γίνει σε συνεννόηση την Παρασκευή με την τράπεζα, διότι ένα ζήτημα είναι ποια είναι ακριβώς η τελευταία ώρα, δηλαδή ποιο είναι, ας το πούμε, το τελευταίο δευτερόλεπτο που μπορεί κάποιος να καταθέσει χρήματα, γιατί δεν ξέρω και την δυνατότητα μέσω e-banking κατάθεσης χρημάτων, άρα μήπως επεκτείνεται μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή αν δεν μιλάμε για το κλείσιμο των καταστημάτων τραπεζών, αλλά θα πάμε πιο πίσω. Και ένα άλλο ζήτημα που έχουμε ξεκαθαρίσει την Παρασκευή είναι ότι από το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο θα παρέλθει αυτή η 15ήμερη προθεσμία, θα πρέπει και να κλείσει ο λογαριασμός. Δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνει κανένας άλλος είδους καταβολή από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά. Ναι. Αυτά είπαμε θα τα συνεννοηθούμε την Παρασκευή που θα πάω και εγώ από το κεντρικό υποκατάστημα, λίγο αυτά να τα... Να τα δούμε. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μπουν χρήματα και να μην φανούν αμέσως, να χρειαστεί να περάσει κάποιο διάστημα? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Είναι διότι εξαρτάται ο τρόπος που γίνεται η καταβολή των χρημάτων. Εάν γίνει με μεταφορά από λογαριασμό, αυτό φαίνεται κατευθείαν. Ναι, αυτό είναι. Εάν γίνει με τραπεζική επιταγή, υπάρχει ένα βαλέρι 24 ώρων. Ναι. Εάν γίνει με ιδιωτική επιταγή άλλης τράπεζας, ενδεχομένως να πάμε σε παραπάνω το 24ωρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αν υπάρξει έτσι μια τόσο μεγάλη καταβολή με οποιονδήποτε τρόπο και να γίνει, θα υπάρχει ενημέρωση από τον καταθέτη ότι έγινε αυτό. Οπότε θα είναι τυπικό το θέμα να φανεί και λογιστικά το ποσό μέσα στο λογαριασμό, αν είτε χρειάζεται 24 είτε παραπάνω είτε 48 ώρες για να φανεί λογιστικά. Αν δηλαδή έχουμε τα αποδεικτικά της κατάθεσης των επιταγών, νομίζω ότι μπορεί να γίνει η πιστοποίηση καταβολής του όποιου ποσού θα καταβληθεί. Πάντως όπως και να έχει, την Παρασκευή θα κλείσει ο λογαριασμός, δεν γίνεται διαφορετικά, αυτό είναι ξεκάθαρο όπως μας το μεταφέρετε. Ναι. Με τη συμπλήρωση 15 ημερολογιακών ημερών, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο ο λογαριασμός πρέπει να κλείσει, δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη καταβολή. Μάλιστα. Να πάρουμε το καλό το σενάριο, για τον Άρη περισσότερο καλό, χωρίς να λέμε οτιδήποτε άλλο, να απονοούμε κάτι που καλύπτεται το μετοχικό κεφάλαιο, όπως είναι και ο σκοπός φυσικά μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και μπαίνουν τα χρήματα. Η διαδικασία που ακολουθείτε μετά ποια είναι, κύριε Μαστούν, για να ξέρει και ο κόσμος? Αφού γίνει η πιστοποίηση της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, μετά σε εντός 10 εργασίμων ημερών θα πρέπει να δούμε τα φυσικά πρόσωπα ή το φυσικό πρόσωπο που έχει μέχρι στιγμής. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει μικροκαταθέσεις δεν συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο του 2%.
Επομένως, αν πάρουμε το φυσιολογικό, το ναι. ότι θα έχουμε μια κατάθεση από τον κύριο Καρυπίδη, μέσα σε 10 μέρες θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αυτό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεδομένου ότι αποκτά άνω του 33% των μετοχών ναι. και από εκεί μετά ο ίδιος θα κληθεί από την Επιτροπή για τα περαιτέρω. Και ταυτόχρονα, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία του καταστατικού στο συμβολογράφο, που πλέον θα έχουμε πλήρη εικόνα του για ποιο κεφάλαιο μιλάμε, για να ξεκινήσει και εκεί η διαδικασία μέσω γεμί, που κάποια στιγμή όλα αυτά θα διασταυρωθούν και θα είναι, όπως και να το κάνουμε, συγκοινωνούντα δοχεία και το γεμί και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα ζήτημα, μιας και αναφερθήκατε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν έχει νόμιμη σύνδεση και δεν συνεδριάζει πλέον, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το πότε ακριβώς θα ελεγχθεί, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για τον Θόδωρο Καρυπίδη και την καταβολή αυτή των χρημάτων 1,2. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι, ναι. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό είναι όχι απλά ένα θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα που, όπως λέγαμε, έσκασε στα χέρια μας την τρίτη μέρα που αναλάβαμε σαν Επιτροπή. Η πληροφόρηση που έχουμε από τον πρόεδρο του Αφασινού, που για αυτό το λόγο την προηγούμενη εβδομάδα κατέβηκαν στην Αθήνα, είναι ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να συσταθεί κανονικά και πάλι σε σώμα και να μπορεί να συνεδριάζει με η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αλλά οτιδήποτε, εγώ πάντα, οτιδήποτε δεν αφορά δικές μας ενέργειες και αφορά ενέργειες τρίτων, θα πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί και να... και προβληματισμένοι. Μέχρι να το δούμε να γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Πρέπει, εφόσον δεν περνάει από το χέρι μας, δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο Άρης και έχει σχέση με το Υπουργείο και τη σχέση του Υπουργείου με την ΕΑ, θα είμαστε αναμένα κάρβουνα, όπως και να το κάνουμε. Μακάρι να γίνει αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα γίνει. Πάντως, εσείς από την ΕΑ. Είναι για σοβαρό ζήτημα, διότι ο νόμος λέει ότι για οποιονδήποτε έλεγχο είναι αρμόδια η Επιτροπή, είτε αφορά έλεγχο μετόχων, είτε έλεγχο της αθλητικής εταιρείας, είτε το πώς συστάθηκε, για οποιοδήποτε έλεγχο, η Επιτροπή πρέπει να απαντήσει μέσα σε 30 μέρες. Άρα αυτό είναι καλό για τον Άρη. Δηλαδή, σύντομα μπορούμε να έχουμε μια απάντηση. Αρκεί να μπορεί να συσταθεί νόμιμα, να συνεδριάσει νόμιμα και να τρέξουμε, γιατί έτσι χάνει το νόημα το ότι ξεκινήσαμε σχετικά νωρίς όλες τις διαδικασίες. Και πήγαμε by the book που λέμε και κατά γράμμα του νόμου και ακολουθήθηκε η σωστή και ορθή διαδικασία. Να έχετε δίκιο. Εκεί για το by the book υπάρχει ποινή ακυρότητας. Αν κάναμε οτιδήποτε άλλο, θα κινδύνευε να τυναχτεί όλη η διαδικασία στον αέρα. Να υπάρχει καταβολή, να πάει ο άνθρωπος να αποκτήσει μετοχές και ξαφνικά να του πούνε ότι... Γιατί η πρώτη προθεσμία την κάνατε 15ήμερη, 20ήμερη, ενώ όμως έλεγε 10ήμερη. Υπάρχει ποινή ακυρότητας και θα δίναμε πάτημα και στον οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον. Ναι, εκτός Άρη. Ναι, ανταγωνιστεί. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που συμφωνήσαμε σαν Επιτροπή. Ότι αποκλείεται να δώσουμε τέτοιο πάτημα, γι' αυτό υπήρχε και τόσο άγχος στην αρχή. Ναι, αποκλείεται να δώσουμε σε οποιοδήποτε τρίτο τέτοιο πάτημα. Πάντως, εσείς, αν μπορείτε τα χρήματα την Παρασκευή, θα συνεχίσετε κανονικά αυτά που πρέπει να κάνετε, δηλαδή να ετοιμάσετε το φάκελο για το γεμί, να συγκροτηθείτε σε σώμα. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ήδη ή το κάνετε προσεχώς. Κάποια πράγματα, κάποιες ενέργειες που πρέπει απαραίτητος να γίνουν από μέρους σας. Ναι, η διαδικασία είναι προβλεπόμενη και ρητά αναφερόμενη στο νόμο. Δεν μπορούμε να αποκλίνουμε ούτε κατελάχιστο από την διαδικασία. Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένες προθεσμίες, συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι θα πηγαίνουμε μέχρι τέλος. Ναι, σωστά. Τώρα, είπαμε για το θετικό για τον Άρη σενάριο. Τώρα, αν δεν μπουν χρήματα τελικά, δεν καλυφθεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, πάμε στην επόμενη προθεσμία που αφορά τα μη μέλη, έτσι δεν είναι? Χρονικά, ναι. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει δυνατότητα να συμπτυχθούν οι ημερομηνίες, γιατί πλέον θα τίθεται και θέμα χρόνων για τον Άρη? Η εκτίμηση που έχω σήμερα, γιατί είμαι σε διαρκή επικοινωνία πλέον με το τμήμα της τράπεζας που θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, στο να πάρουμε την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οπότε, γιατί το υποκατάστημα εδώ δεν μπορούσε να μας εξυπηρετήσει, αναφέραμε το νομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε και ήδη από σήμερα είμαι σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με το αντίστοιχο τμήμα κάτω στην Αθήνα.
Από αυτά που συζητήσαμε σε τρεις διαφορετικές τηλεφωνικές συνομιλίες μας, νομίζω ότι είναι απίθανο να τηρηθεί το πρώτο δεκαήμερο. Δηλαδή αυτή ότι μέσα σε 10 μέρες πρέπει να, να δημοσιεύσουμε την πρόσκληση για, για να τρέξει το επόμενο, το δεύτερο δεκαπενθήμερο προς κάθε τρίτο. Αυτό που άφησε να εννοηθεί η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, με την οποία μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και αυτό που μου είπαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την έκδοση πληροφοριακών δελτίων, θεωρούν πολύ δύσκολο η άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς να προκύψει εντός 10 ημερών και από τη μέρα που θα λάβουν, ακόμα και αν εμείς κινηθούμε τάχιστα και Δευτέρα Τρίτη μπορούμε να τους προσκομίσουμε ό,τι στοιχεία μας ζητήσουν, και οι ίδιοι μου είπαν ότι θεωρούν απίθανο η Επιτροπή Κεφαλαγοράς μέσα σε 10 μέρες να απαντήσει. Εκεί βέβαια τίθεται ένα ζήτημα ανωτέρας βίας, γιατί ο νόμος απαιτεί να υπάρχει αυτή η άδεια, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν όμως ότι θα πάμε πέραν του δεκαημέρου. Α, δηλαδή μπορεί να πάμε σίγουρα για κάνα 2 εβδομάδες ενδεχομένως και παραπάνω, συν το 15ήμερο μετά που είναι η προθεσμία για τα μη μέλη. Συν το 15ήμερο. Δεν θα πάμε στο μήνα δηλαδή. Εχθές, γιατί ανέφερα στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ότι περιμένω τηλέφωνο από το αρμόδιο τμήμα της τράπεζας για να δούμε πλέον και το κόστος, αλλά κυρίως τους χρόνους που θα απαιτηθούν. Λέγαμε μήπως, εάν η χρόνια αυτή είναι πολύ γρήγορη, δηλαδή αν σε 2-3 μέρες μπορεί να ετοιμαστεί το πληροφοριακό δελτίο, να υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς, και αν είναι μετά τυπική άδεια, μήπως καταφέραμε το δεκαήμερο να το κάνουμε πενθήμερο, να το κάνουμε εξαήμερο. Από οι πληροφορίες τώρα, αυτά που διαβλέπω από τις πρώτες επαφές, είναι ότι όχι μόνο θα μπορέσουμε να συμπτύξουμε το δεκαήμερο, ενδεχομένως να φύγουμε και αρκετά παραπάνω. Μα αυτό δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη ασφαλώς για τον Άρη, διότι θα πάμε σίγουρα προς τα τέλη Ιουλίου τελικά, θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για το τη δεύτερη προθεσμία για τα μη μέλη, τουλάχιστον όπως μας το μεταφέρετε τώρα, και το υπολογίζω. Ακόμη και αν κινηθείτε, όπως είπατε, τάχιστα Δευτέρα Τρίτη, στην περίπτωση φυσικά που δεν καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο την Παρασκευή, θα πάμε σίγουρα μέχρι τα τέλη Ιουλίου μετά με τη δεύτερη προθεσμία. Και δεν είναι καλό για την ομάδα, φυσικά για τον Άρη, για τον κόσμο, για όλους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλή εξέλιξη, δεν είναι καλό το σενάριο αυτό. Εξ αρχής είπαμε ότι ο στόχος είναι την Παρασκευή να έχουν τελειώσει όλα. Ότι όλα αυτά που κάναμε, οι γενικές συνελεύσεις, η πενταμελής επιτροπή, οι προσκλήσεις, το τρέξιμο, όλα, ο λογαριασμός, όλα αυτά γίνανε διότι εξ αρχής υπήρχε συμφωνία ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει πλήρης κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Οτιδήποτε άλλο, ναι μεν υπάρχουν τα αντίστοιχα βήματα που, μπορεί να, που προβλέπονται ότι μπορεί να γίνουν, αλλά πλέον μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι σήμερα από Αθήνα επικοινώνησαν 3 φορές μαζί μου ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες και ξανά πληροφορίες και ξανά συζητήσαμε όλο σχεδόν να αναλύσαμε τον αθλητικό νόμο, διότι είναι η πρώτη φορά που κάποια αθλητική ανώνυμη εταιρεία έρχεται να αποταθεί στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς για να ανοίξει για να ανοίξει τη δημόσια γραφή προς τρίτους των μετοχών της, όντας υποσύσταση. Δεν τους έχει ξανατύχει το. Οπότε και αυτοί ρωτώντας πάνε στην πόλη. Κατάλαβα. Μάλιστα. Είναι αντιληπτό. Τώρα, εδώ έρχεται και κολλάει βέβαια και θα σας ρωτήσω τι απορρέει από την συνεδρίαση που είχατε χθες, γιατί ήταν μια συνεδρίαση στην οποία έκανε η προσωρινή διοίκηση, παρόντος του κυρίου Ορφανίδη, που είναι εκπρόσωπος του Θόδωρου του Καρυπίδη και του Γιάννη του Ψηφίδη, ο οποίος παρεμπιπτόντως, χθες, λίγο πριν από τη δική σας συνεδρία, συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Άρα, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε έτσι τι υπόθηκε, τι σας μετέφεραν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν σας διαβεβαίωσαν ότι, ή αν σας είπαν και τον τρόπο που θα γίνει όλη η διαδικασία την Παρασκευή από μέρους τους. Ναι, ήδη από την περασμένη Παρασκευή, επικοινωνώντας προσωπικά με τον Πρόεδρο, του είπα ότι σκοπεύουμε να είμαστε σε απαρτία την ερχόμενη Παρασκευή, την ερχόμενη Τρίτη, χθες δηλαδή, και του είπα ότι θα ήταν καλό
να είχαμε και μια τοποθέτηση από τον ίδιο τον κύριο Καρυπίδη. Αλλά επειδή εμείς σαν Επιτροπή δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητες μας, ούτε μπορούμε να ξαναγκάσουμε τον κύριο Καρυπίδη να έρχεται ή να τον καλούμε, γιατί διάβαζα και διάφορα δημοσιεύματα ότι απέτησε την παρουσία του η Επιτροπή. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εμείς πηγαίνουμε με βάση ό,τι λέει ο νόμος. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα που δεν προβλέπεται. Δηλαδή, ακόμα και να καλέσουμε επισήμως τον κύριο Καρυπίδη, δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να μας απευθύνει το λόγο, ούτε να μας δώσει εξηγήσεις και μόνο να μεταφέρει τα χρήματά του από ένα λογαριασμό στον συγκεκριμένο λογαριασμό είναι αρκετό. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Και εμείς μετά είμαστε υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένες ενέργειες. Είδα όμως, γιατί με έχει ενημερώσει από χθες το πρωί ο πρόεδρος, ότι ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης, γιατί προηγουμένως και ο Σίμος Ορφανίδης μου είπε ότι θα είναι παρόν, γιατί και αυτός έχει κάποια θέματα διαδικαστικά που θέλει να συζητήσουμε, και είπε ότι θα ήθελε να είναι και ο κύριος Καρυπίδης. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι επικοινώνησε μαζί του ο κύριος Καρυπίδης, δεν θα μπορούσε να είναι το απόγευμα, αλλά επειδή δεν ήθελε να έχει μια απλή τηλεφωνική τυπική συνομιλία, κανόνισαν οι δυο τους και βρέθηκαν το μεσημέρι. Επομένως, στην αρχή όταν βρεθήκαμε είχαμε μια ενημέρωση των όσων συζητήθηκαν μεταξύ του κ. Ψηφίδη και του κ. Καρυπίδη, τα οποία αμέσως μετά επιβεβαιώθηκαν και από τον Σίμω τον Ορφανίδη σε εμάς. Δηλαδή, αυτό που λέει και η ανακοίνωση, για μία ακόμα φορά επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους μέχρι την Παρασκευή να έχουμε τελειώσει με την πλήρη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τον ίδιο. Μάλιστα. Ως φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Δώστε μας μόνο λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Μαστροθύμη. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Μαστροθύμη, τον νομικό, το μέλος της προσωρινής διοίκησης της υποσύστασης νέας εταιρείας, της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Μας είπατε ότι ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση και προς τον κύριο Ψηφίδη από τον Θόδωρο Καρυπίδη, αλλά και προς εσάς από τον Σίμω Ορφανίδη, ότι τα χρήματα μέχρι την Παρασκευή θα μπουν. Και όπως εκδώσατε και στην ανακοίνωση χθες το βραδιά, άρα επ' αυτού νομίζω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Εντάξει. Είναι... Ό,τι άλλο νομίζω είναι περιττό. Γι' αυτό κάναμε και μια λιτή ανακοίνωση. Οι άνθρωποι για άλλη μια φορά δεσμεύτηκαν, χρησιμοποιώντας το απόλυτα λογικό επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν επί ένα χρόνο να βάζουμε χρήματα και τώρα να κάνουμε πίσω έχοντας φτάσει αυτό το σημείο. Και μάλιστα βάζοντας χρήματα τα οποία θα είναι δεσμευμένα για ένα περίπου δίμηνο. Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά όμως είναι αυτά που θα δώσουν το έναυσμα, το ανάψουν το πράσινο φως προς οποιονδήποτε, είτε είναι προπονητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι μασέρι, είτε είναι οποιονδήποτε θέλουν να προσελκύσουν πλέον σε αυτή την υποσύσταση ΠΑΕ. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, δύσκολο θα ανάψει το πράσινο φως για να εμπιστευτεί και κάποιος να έρθει στον Άρη. Βέβαια. Γι' αυτό συζητάμε τόσο καιρό και τονίζαμε και εμείς εδώ από την εκπομπή ότι είναι πολύ σημαντικό να τελειώσουμε με την πρώτη προθεσμία για να βοηθηθεί η ομάδα σε όλα τα επίπεδα να ξεκινήσει. Από το πιο απλό, το να κλείσει μια προετοιμασία, να κλείσει τον νηματισμό για την επόμενη σεζόν. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν την καθημερινότητα μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας και μιας ομάδας. Πώς το δε, μάλλον όταν μιλάμε για τον Άρη και όχι κάποια τυχαία ομάδα. Να σας ρωτήσω, εδώ ρωτάει ένας φίλος, μια διευκρίνηση θέλει, επειδή είστε και νομικός, λέει ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να έχει απεμπλακεί από τη Βέρεια για να γίνουν όλα αυτά, για να κάνει την καταβολή ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ή όταν θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού, ή μέχρι εκείνη την στιγμή πρέπει να το κάνει. Αυτό θα μου επιτρέψετε δημόσια, δεν θα δώσω πάτημα σε οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Ναι. Νομίζω υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις εδώ πέρα. Εγώ αν ήμουν ο κύριος Καρυπίδης θα απευθυνόμουν στο νομικό μου επιτελείο, θα τα βάζαμε κάτω και αυτό που μας συμβούλευαν και το πώς θα δράσω χρονικά, αυτό θα έκανα. Ναι. Πάντως όπως και να έχει, αυτό είναι απόφαση του ίδιου σύμφωνα με τις συμβουλές που θα έχει από το δικό του περιβάλλον. Πάντως όπως και να έχει, φαντάζομαι ότι το ξέρει και ο ίδιος, το ορίζει και ο νόμος, θα πρέπει κάποια στιγμή να απεμπλακεί από τη Βέρεια. Αν και προσωπική άποψη καταθέτω, θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει εδώ και αρκετό καιρό, μιας και το έχει πει και δημόσια. Αλλά ας ελπίσουμε τουλάχιστον θα το κάνει τώρα που πλέον φτάνουμε στην τελική ευθεία όλων αυτών των διαδικασιών. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε στην Επιτροπή και σε αυτό
που μείναμε το λιγότερο χρόνο, διότι και από την πλευρά τους θεωρείται αυτονόητο ότι αυτή η μεταβίβαση θα προχωρήσει. Ναι. Μέχρι όμως να παρουσιαστούν, διότι η Επιτροπή θα καλέσει και θα ζητήσει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτή την μεταβίβαση. Βεβαίως. Ένας φίλος ρωτάει, νομίζω το απαντήσατε προηγουμένως, αλλά τώρα έρχεται το μήνυμα, την ώρα που απαντούσατε μάλλον. Αν μπουν, λέει, τα λεφτά, να σας ρωτήσω αν κάποιος μπορεί να τα σηκώσει αύριο ή θα πρέπει να είναι μέσα στο λογαριασμό. Και είπατε ότι ένα δίμηνο τουλάχιστον δεν μπορούν να εκταμιευθούν. Οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό είναι η Επιτροπή. Και μάλιστα από την Επιτροπή ορίσαμε δύο, τον Νίκο τον Αγραφιώτη και τον Γιώργο τον Χατζή. Ναι. Ούτε καν ο εκπρόσωπος του κ. Καρυπίδη δεν έχει πρόσβαση συναλλαγής, βέβαια. Προφανώς εννοεί ο φίλος ότι αν τα βάλει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης τα χρήματα την Παρασκευή, μέχρι πότε θα είναι μέσα, αν μπορεί να τα βγάλει την επόμενη εβδομάδα. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα διαδικαστικό θέμα στο οποίο ήθελε εξηγήσει και ο ίδιος ο κ. Καρυπίδης εχθές. Ναι. Λέγοντας ότι θα δεσμεύσω ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο ήδη υπάρχει σε ρευστό στα χέρια μου. Ναι. Και μας ρωτούσε περίπου, εάν όλα πάνε καλά, ποιο είναι το διάστημα στο οποίο θα μπορεί μετά και ο ίδιος να το διαχειριστεί, έχοντας ορίσει η Γενική Συνέλευση πλέον μια αιρετή δική του διοίκηση. Ναι. Όπου από την επόμενη μέρα αυτή η διοίκηση θα μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό το ποσό. Ναι. Εκτιμούμε ότι αν όλα πάνε καλά, πριν τα μέσα Αυγούστου δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό. Φαντάζομαι από μέρους του το λέει εύλογα, γιατί προφανώς το θεωρεί ως κεφαλαιοκίνησης, προκαταβολές σε παίκτες, υποχρεώσεις, είναι κατανοητό απόλυτα από μέρους του. Όποιος ξέρει και λίγο την ποδοσφαιρική αγορά, ξέρει ότι οι καλές περιπτώσεις παικτών κυρίως εμφανίζονται τον Ιούνιο. Οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που σε ενδιαφέρουν περισσότερο, καλό είναι να τους κλείνεις τον Ιούνιο. Ο Αύγουστος είναι ένας καλός μήνας, αλλά συνήθως είναι ένας μήνας που σε καλύτερη τιμή μπορείς να πάρεις κάποιους παίκτες, τους οποίους όμως δεν καίγεσαι. Επομένως, ταυτόχρονα με τη δέσμευση αυτού του ποσού, θα χρειαστεί σίγουρα και καταβολή μετρητών για προκαταβολές, θα χρειαστούν σωρά μέσα για την προετοιμασία για 1.200. Άρα θα χρειαστούν περισσότερα από 1,2 από μέρους του για να κινηθεί για αυτό το διάστημα που μας είπατε ότι θα είναι τα χρήματα μέσα. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είχαμε και κάποια τέτοια διαδικαστικά, αρκετά θέματα. Κάποια δεν είναι προς δημοσιοποίηση, αλλά η κουβέντα μας ήταν σε τέτοιου είδους θέματα κυρίως διαδικαστικά. Το θέμα της καταβολής και κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου μας το ξεκαθάρισαν από το πρώτο δίλεπτο της συνάντησης. Ναι, πάντως για να ρωτάνε τέτοιες λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως, κύριε Μαστροθύμιο, εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε τουλάχιστον εμείς εδώ από αυτή την κουβέντα είναι ότι έχει ξεπεραστεί το ζήτημα του αν θα μπουν τα χρήματα και πάμε σε άλλο επίπεδο πλέον, το πότε μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλα τέτοια ζητήματα που αφορούν πλέον τις επόμενες μέρες, τα μετά της Παρασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η εικόνα και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως, επειδή μου δίνεται η αφορμή, έτσι πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα, θα πρέπει να σας δώσω και δημόσια, όχι συγχαρητήρια, να σας πούμε και ένα μπράβο για το γεγονός ότι κινηθήκατε γρήγορα, κάτω από πολύ ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, και από μέρους σας ως προσωρινή διοίκηση, γιατί κάποια πράγματα που τα γίνονται σωστά πρέπει να τα λέμε και να τα καρπώνονται, να τα πιστώνονται κάποιοι άνθρωποι, κινηθήκατε όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος και φέρατε τουλάχιστον μέχρι σήμερα εις πέρας αυτή τη δύσκολη και ευαίσθητη αποστολή σας. Αυτό οφείλω τουλάχιστον εγώ προσωπικά να σας το πιστώσω. Και νομίζω και ο κόσμος. Είναι τέτοιο το η ποινή που αν δεν το κάναμε αυτό, εκεί ήταν το μεγάλο μας άγχος. Δηλαδή κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν μόνο εγώ που δεν κοιμόμουν εύκολα βράδυ, ήταν και οι υπόλοιποι τέσσερις και είχε γίνει όλο το στομάχι μας πέτρα. Διότι δεν είμαστε τέσσερις επαγγελματίες που κληθήκαμε, που κάνουμε αυτή τη δουλειά και σαν γραφείο να λαμβάνουμε τις συστάσεις ανωνύμων αθλητικών εταιριών. Ήταν η τιμή το ότι μας επέλεξαν να φέρουμε εις πέρας αυτή τη δουλειά. Είναι καθαρά εθελοντική η προσφορά και των τεσσάρων από τους πέντε. Αλλά το ώρες-ώρες το άγχος ήταν δυσβάσταχτο, διότι δεν αφορούσε μια οποιοδήποτε ομάδα και των τεσσάρων, να το πω έτσι απλά, ο Νταλκάς μας είναι η ομάδα να παίξει φέτος στη Football League, να είναι οικονομικά καθαρή, να έχει ένα ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και από το Αγίου Νικολάου πλέον να κάνουμε όνειρα για επιστροφή στη φυσική μας θέση. Νομίζω ότι όλοι μας τίποτε άλλο δεν έχουμε στο νου, ούτε κάτι περισσότερο ούτε κάτι λιγότερο ζητάμε πέρα από αυτό, ότι του χρόνου να είμαστε στη φυσική μας θέση. Αλλά όταν
Το κάνεις αυτό για την ομάδα με την οποία είσαι συνδεδεμένος συναισθηματικά, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι το άγχος και το φορτίο είναι διπλό και τριπλό. Ναι. Δεν είναι ευχάριστη, ναι, η δοκιμασία αυτή, αλλά το σίγουρο είναι ότι το ποδόσφαιρο μεταβάλλεται και αλλάζει, και με αφορμή αυτή την αλλαγή σελίδας δεν μπορεί ο Άρης πλέον να στηρίζεται είτε σε φιλότιμους, είτε σε εθελοντές, είτε σε ερασιτέχνες. Ο Άρης, αλλάζοντας σελίδα, θα πρέπει να μπει σε αυστηρά τεχνοκρατικά πλαίσια και πλέον να προσπαθήσει να κάνει ροχάδι, να καλύψει το χαμένο έδαφος, διότι ήδη το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει αφήσει πολύ πίσω το ελληνικό. Πόσο μάλλον ότι σε αυτό το έρμο το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ίδιος ο Άρης έχει μείνει πολύ πίσω. Οπότε αν οι άλλοι πρέπει να τρέξουν, εμείς πρέπει να κάνουμε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα 100 μέτρων. Ελπίζω να είχε αντιληφθεί αφενός το μέγεθος της ομάδας, αφετέρου την κρισιμότητα και το πόσο έχει και τη διαδικασία την οποία έχει υποστεί την ψυχική ο κόσμος του Άρη, ο κ. Καρεπίδης, να τα έχει κατά νου όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα χρήματα, ασφαλώς είναι σημαντικό να μπουν χρήματα και να υπάρχουν χρήματα, αλλά είναι και μια σειρά από άλλα ζητήματα προκειμένου ο Άρης επιτέλους να αλλάξει επίπεδο και να επανέλθει στην φυσική του θέση και να επανέλθει δυνατός και όχι απλά για να επανέλθει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Η επιστροφή στη φυσική μας θέση από μόνη της, διότι η φυσική θέση δεν είναι απλά η συμμετοχή στην Super League. Η φυσική θέση του συλλόγου είναι η κορυφή της, οι πρώτες θέσεις της Super League. Εκεί είναι ο στόχος. Αυτός θα δώσει όραμα στον κόσμο να έχει μαζική παρουσία και να είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα καλέσματα ο κόσμος στο Άρη. Αλλά αυτός που θα δώσει αυτό το όραμα, ότι επιστρέφουμε και επιστρέφουμε πλέον δυναμικά, και το βασικότερο, αλλάζουμε μια για πάντα σελίδα. Είναι βασικό να καθίσουμε να αναλογιστούμε από τον Απρίλιο του 2012 όλη αυτή η κατηφόρα και η φθορά που έχουμε υποστεί σαν σύλλογος. Βάζω τον Απρίλιο του 2012, τη μέρα που δεν πήραμε την αδειοδότηση, διότι ναι, τότε ξεκίνησε η ελεύθερη πτώση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχει 4 χρόνια που ζούμε αυτή τη φθορά. Εγώ εύχομαι να έχουμε μάθει από τα παθήματά μας και να αλλάξει τώρα μια και καλή η σελίδα και να μην ξανασυζητήσουμε. Αυτό το αφημί που έχουμε να είναι SAE το αφημί της εταιρείας και να μην ξαναυπάρξουν τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Το ευχόμαστε πραγματικά, κύριε Μαστροθήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ διαφωτιστική κουβέντα που κάναμε. Τα νεότερα την Παρασκευή, λοιπόν. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Παρασκευή είναι τα σπουδαία, ναι. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Αντίο, ευχαριστούμε πολύ.